από την Θεσσαλονίκη πήγαμε στη Γαλλία και από τη Γαλλία θα πάμε στην Ιεράπετρα, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχελαράκη, τον Μανώλη, είναι πρόεδρος εκεί του Σωματείου Καφέ και Εστίασης Ιεράπετρας. Κύριε Μιχελαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα από Ιεράπετρα. Η δισογραφία βέβαια σήμερα έχει ως επίκεντρο την τραγική είδηση με τον θάνατο των δύο παιδιών εκεί στην Σάμο. Ωστόσο, πάμε λίγο να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο βέβαια σας προβληματίζει, που δεν είναι άλλο από την έξαρση της πανδημίας, που έχει επηρεάσει και τις επιχειρήσεις εστίασης στην Ιεράπετρα, σωστά? Βέβαια. Περιμέναμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στις 3 ώρα σήμερα, λόγω του τραγικού γεγονότος του σεισμού στη Σάμο και ακόμα τραγικότερο το θάνατο των δύο των παιδιών. Η μοίρα η δικιά μας περνάει σε δεύτερη φάση και το θέμα είναι ότι είμαστε σε αναμονή δύσκολων ανακοινώσεων, όπως πιθανότατα το πιθανότερο σενάριο, αυτό που ακούμε όλη μέρα σήμερα τα ΜΜΕ, ότι είναι το ολικό lockdown στην εστίαση. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε για να έχουμε και μια έτσι ξεκάθαρη ατζέντα για να συζητήσουμε και για να πούμε περισσότερα. Φιλοξενήσαμε πριν από περίπου 10 μέρες εδώ τον πρόεδρο των ξενοδόχων της περιοχής σας και ο άνθρωπος μας είπε ότι η πτώση άγγιξε το 70% σε σχέση με πέρυσι. Κατ' επέκταση, επηρεαστήκατε κι εσείς οι ίδιοι. Η πτώση στις επιχειρήσεις σας, τι ποσοστό άγγιξε? Εμάς ήταν γύρω στο 30% περίπου, ναι, διότι είχαμε πάρα πολύ εσωτερικό τουρισμό. Ακριβώς. Δηλαδή από άλλες περιοχές της Κρήτης είχαμε πάρα πολύ εσωτερικό τουρισμό και αυτό βοήθησε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις μας, ώστε να μην έχουν τόσο μεγάλη πτώση όσο τα ξενοδοχεία, που τα περισσότερα δεν άνοιξαν κιόλας στην περιοχή μας. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός και τα κρούσματα μεγαλώνουν, ο κόσμος τον γυριεύει ο φόβος και αρχίζουν να μειώνονται οι μετακινήσεις τους προς τα καταστήματά μας. Το θέμα είναι αν εκεί. Έχω παρατηρήσει και στο Ηράκλειο, όσο υπήρχε το επίπεδο νούμερο 3, ο κόσμος ήταν δύσκολο να κινηθεί μέσα στην πόλη. Κύριε Μιχελαράκη, κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα στον κλάδο? Δεν ξέρω κατά πόσο αν οι εσωτερικές μετακινήσεις μέσα στην Κρήτη μπορεί να βοηθήσουν την Ιεράπετρα και την εστίαση. Βέβαια, όλη την Κρήτη τη βοηθάνε, γιατί το έχουμε δει άλλωστε ότι μετακινούμαστε συχνά μες στην Κρήτη. Εάν εμείς ζητάμε αυτό που έχουν ζητήσει και οι υγειονομικοί, διάβαζα σήμερα, ότι από τα νοσοκομεία της Κρήτης έχουν γενικά αυτό που βλέπουν, ότι τα κρούσματα είναι εισαγόμενα. Είναι κάποιος που έχει ταξιδέψει εκτός Κρήτης και φέρνει τον κορονοϊό στο νησί μας. Εάν προσπαθήσουμε και κλείσει η Κρήτη, ώστε να μην δεχόμαστε εύκολα ή να αυτοί που έρχονται να τους ελέγχουμε, πιστεύω ότι θα το περάσουμε χωρίς να χρειάζεται να μπούμε σε ολικό lockdown. Μάλιστα. Στο μέτωπο των μέτρων στήριξης, μία γρήγορη ατάκα θέλω από εσάς. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες εστίασης Ιεράπετρας από την κυβέρνηση? Στήριξη, όπως κάθε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Στήριξη από την κυβέρνηση, την οποία δεν βλέπουμε. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας. Υπάρχουν, βέβαια, όπως είπε και ο πρόεδρος της Θεσσαλονίκης, κάποια μειοψηφία η οποία δεν τηρεί τα προβλεπόμενα και δυστυχώς πρέπει εκεί να παρέμβει η αστυνομία ώστε να βάλει τα προστήματά τους, γιατί περισσότεροι εστιατόρες και γενικά Μάλιστα. όποιος ασχολείται με την εστίαση προσέχει πάρα πολύ. Μάλιστα, κύριε Μιχελαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, να είστε καλά. Καλό βράδυ.